Πάμε στον κύριο Χαρμανδάρη, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, διευθυντή του αστεροσκοπείου του Σκίνακα και διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Μια χαρά, ευχαριστώ και πάλι που μας δίνετε την ευκαιρία να πληροφορήσουμε τους συμπολίτες μας εδώ, τους κατοίκους όλου του νησιού της Κρήτης, για αυτή την ευκαιρία, για αυτή τη δυνατότητα που προσφέρουμε στα νέα παιδιά να μάθουν κάτι διαφορετικό με έναν πιο ευχάριστο είναι και υποχρέωσή μας. Τρόπο. Είναι μια σπουδαία δράση, μια σπουδαία πρωτοβουλία που θα καταστεί και έχει καταστεί και θεσμός, η αλήθεια είναι. Και θα υπάρχει και συνέχεια και τα επόμενα χρόνια, καθώς από πίσω κρύβονται και βρίσκονται άνθρωποι δραστήριοι που αγαπούν τη νέα γενιά. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με το δεύτερο σχολείο αστροφυσικής Κρήτης, σωστά? Ακριβώς. Και είναι, όπως αναφέρατε, μια πρωτοβουλία η οποία μπορεί θεσμικά να την στηρίζει το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια στο ΙΤΕ. Αλλά ουσιαστικά η ψυχή της είναι τόσο οι συνάδελφοι καθηγητές στο τμήμα φυσικής, αλλά και οι συνάδελφοι φυσικοί του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης, οι οποίοι αποτελούν, κάποιοι από αυτούς ήταν παλαιοί μας φοιτητές εδώ και τους γνωρίζουμε, οι οποίοι μπορούν να περάσουν αυτό το μήνυμα στους μαθητές του νησιού και τους δίνουν και πληροφορούν για τη δυνατότητα αυτή. Και είναι χαρά μας που όλοι μαζί το στηρίζουμε και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το πρώτο σχολείο. Χαιρόμαστε που κάνουμε το δεύτερο και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, από το Μάρτιο μέχρι και το Μάιο, πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Ποιος μπορεί να συμμετέχει, με ποιους τρόπους. Στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια σχετική βεβαίωση συμμετοχής, πολύ σημαντική. Ακριβώς. Για πείτε μας. Έχουμε επιλέξει ουσιαστικά το σχολείο θα γίνει 8 Σάββατα. Τα Σάββατα και οι ώρες έχουν επιλεγεί από τους συναδέλφους της δευτεροβάθμιας γιατί γνωρίζουν καλύτερα τις υποχρεώσεις των παιδιών. Είναι τα απογεύματα Σαββάτου, 8 Σάββατα από τον Μάρτιο ουσιαστικά ξεκινάμε μέχρι τα μέσα Μαΐου. Αποφεύγουμε εκεί τις διακοπές του Πάσχα. Είναι 8 διαλέξεις. Γίνονται ζωντανά οι διαλέξεις μέσω του διαδικτύου φυσικά. Οι φοιτητές, οι μαθητές συμμετέχουν. Έχουν το εκπαιδευτικό υλικό, μπορούν να απαντήσουν ερωτήσεις, μπορούν να κάνουν ερωτήσεις ζωντανά, αλλά και διαδικτυακά τις οποίες απαντούν οι διδάσκοντες. Στο τέλος, όλοι όσοι παρακολουθήσουν παίρνουν μία βεβαίωση συμμετοχής, γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, η συμμετοχή. Αλλά αν κάποιοι θέλουν να κερδίσουν και κάποια βραβεία, γιατί κάποιοι από εμάς μας αρέσει και αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα σε όσα παιδιά θέλουν να πάρουν μέρος σε κάποιες εξετάσεις διαδικτυακές, πολύ απλές είναι πάνω στα θέματα του σχολείου. Οι 5 πρώτοι παίρνουν βιβλία από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 3 βιβλία αστροφυσικής δίνουμε, κάποια αρκετά εκλαγευτικά, πολύ χρήσιμα. Και οι 3 πρώτοι έχουν την μοναδική ευκαιρία να περάσουν 2 βραδιές το καλοκαίρι στο αστεροσκοπείο Σκίνακα, να κάνουν πραγματικά παρατηρήσεις το βράδυ με τους συναδέλφους αστρονόμους εκεί. Και φυσικά είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας να περάσουν από τα ανόγια. Και αναλόγως με τα κέφια τους να φάνε ένα πολύ ωραίο γαλακτομπούρεκο ή αντικριστό αν δεν είναι vegetarian και να κλείσουν έτσι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο πάνω στο βουνό. Βασικό στόχος βέβαια τα παιδιά. Το κάναμε αυτό πέρσι και ήταν... Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, συγγνώμη. Ναι, κύριε Χαρμανδάρη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ειδικά τα παιδιά, δηλαδή εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση, παρά το ότι οι εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικές, είχαμε αρκετά παιδιά που θέλαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, ήταν συνηθισμένοι και αυτοί οι οποίοι επιλέχθηκαν και ήρθαν οι 5 καλύτεροι και οι 3 καλύτεροι που ανέβηκαν πάνω στο βουνό. Πραγματικά τους άρεσε πάρα πολύ και μας έχουν κάνει πολύ θετικές κριτικές. Έχουν γίνει παρατηρήσεις, απαντήσαν οι μαθητές πέρυσι ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό μας έδωσε δυνατότητα να βελτιώσουμε το σχολείο φέτος. Και είμαστε σίγουροι ότι και η υλικοτεχνική υποδομή είναι καλύτερη. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα. Κάθε χρονιά και καλύτερα λοιπόν. Και πιο έμπειροι και πιο προετοιμασμένοι. Και βασικός στόχος είναι να ζήσουν αυτά τα παιδιά την πολύ όμορφη εμπειρία, να κατανοήσουν τον κόσμο που μας περιβάλλει. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, νομίζω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε και τις πρώτες μέρες που θα ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, κύριε Χαμανδάρη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.